και 1000 μέτρα. Καταλάβατε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα. Γιάννης λέγομαι από Ηράκλειο Κρήτης, Παναθηναϊκός. Ναι ρε Γιάννη. Σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχεις σαλτάρι με αυτά που λέω. Όχι, όχι. Σε σέβομαι πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά που λες, γιατί λες αλήθειες. Ναι. Και εδώ στην Κρήτη έχουμε μάθει και εμείς να σεβόμαστε και όταν κάποιος είναι καλύτερος και όταν έχει πιο πολλά πρωταθλήματα, δεν γίνεται να μην το παραδεχτούμε. Καλά, αυτό δεν το λένε όλοι οι Παναθηναϊκοί. Εσύ μπορεί να το λες. Ναι, ναι. Θέλω έτσι να πούμε αρκετά πράγματα και για όλα τα αθλήματα, για ό,τι θες. Είδα πρόσφατα και το βιντεάκι που ανέβασες με το δωμάτιο και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Φίλε, γιατί... με σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και έτσι μου έρχεται να μην το ξαναβάλω, γιατί είναι κάποιοι μεγάλοι Παναθηναϊκοί σε ηλικία 70 χρονών παράδειγμα και μου λένε, ναι, Τάκη, δεν το ήξερα και ντρέπομαι. Σε παρακαλώ, επειδή βλέπω ότι έχω πει βγάλτο, γιατί στεναχωριέμαι και σκέφτομαι να το βγάλω. Εγώ 42 χρονών είμαι. Το αυτό που με έχει ενοχλήσει είναι ότι το λένε, το λέει και γελάει, ξέρω εγώ. Βέβαια. Εμένα, εγώ τώρα γεννιόμαστε, έχουμε την ομάδα μας, έχουμε την καψούρα μας. Που μας εσύ... την καψούρα θα πεθάνουμε. Περίμενε, Γιάννη. Που εσύ τον είχε σύνταλμα το Δωμάζιο. Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Μετά από αυτά τι έχεις να πεις. Μετά από αυτά, εντάξει, δεν, για το συγκεκριμένο βίντεο δεν αφού, οπότε το παίζεις, το βάζω στο αθόρυβο και δεν μπορώ, δεν κοιτάω αλλού, δεν μπορώ να κοιτάω. Άρα, Γιάννη, κάτι τέτοια, εγώ τώρα τέτοια μου έρχονται και δεν θέλω κάποια παραθυνακή γνήση να στεναχωριώται και δεν, μου φαίνεται, θα το σταματήσω να το... Δηλαδή, εντάξει, είναι ντροπή αυτό που είπε ο Δωμάζος και γελάει κιόλας. Λέω, συνδέλεσα το δω κι εγώ το κέρμα. Ρε, φίλε, ρε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πόπο ρε Γιάννα ρε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, φέτος, βασικά τα τελευταία χρόνια, όχι ότι έχουμε κάνει κάτι το ιδιαίτερο, απλώς βλέπουμε λίγο ότι υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός στην ομάδα όσον αφορά το ποδόσφαιρο μιλάω. Ναι. Ποια τελευταία χρόνια, Γιάννη, τα τελευταία χρόνια λέγατε πουλο-πουλο αλαφούζο. Κοίταξε να δεις, ο Πούλο-Πούλο Αλαφούζο το λέγανε τα πιτσιρίκια που δεν ξέρουν. Εγώ βλέπω ότι ο Αλαφούζος μπορεί να μην είναι Μαρινάκης και να μην έχει το εκτόπισμα του Μαρινάκη και το οικονομικό και το να είναι ο Μαρινάκης είναι Ολυμπιακός. Ο Αλαφούζος δεν έχω καταλάβει τι είναι και δεν με νοιάζει κιόλα. Όχι, ο Αλαφούζος πήγαινε το γιο του, γιατί θυμάμαι εγώ στο Ρέντι που πήγα και έβλεπα την προπόνηση και ήταν Ολυμπιακός. Ναι. Τα θυμάσαι και εσύ, Γιάννη. Τα θυμάσαι και εσύ, Γιάννη. Τη διαβάζω, ασχολούμαι, ανεβαίνω και απάνω και βλέπω κανένα παιχνίδι. Βλέπω ότι και το χρέος έχει σουλουπώσει. Και έχουμε μια πιο αξιοπρεπή πορεία από ό,τι είχαμε. Γιατί δυστυχώς όταν δεν υπάρχουν λεφτά, δεν μπορούμε τώρα, Γιάννη, δεν μπορούμε να παίζεις εσύ, ναι, με το να είσαι να πάτε 70 εκατομμύρια. Εγώ, ναι, να έχω 5 και να έχω το Χατζηγιοβάνι και το τέτοιο, ναι, και να περιμένω να πάρω πρωτάθλημα. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα του. Μπράβο. Για πες τη γνώμη σου για τον πέναλτι στη Λεωφόρο. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω, Τάκη, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ότι αν είχε καταλάβει ο συγκεκριμένος προπονητής, διαιτητής, συγγνώμη, ότι το μαρκάρισμα ήταν μέσα στην περιοχή, δεν θα σφύριζε τίποτα. Ρε φίλε, εσένα ρωτάω, εσένα ρωτάω, Γιάννη, εσένα ρωτάω, να το κέρδιζε το πέναλτι αυτό ο Ολυμπιακός, τι θα λέγες, Γιάννη? Κοίταξε να δεις, πέναλτι δεν ήταν, έχουμε παίξει μπάλα. Πες ρε Γιάννη, άξε με, τόση ώρα μιλάω μαζί σου, τόση ώρα μιλάω μαζί σου, γιατί βλέπω ένα Παναθηναϊκό να τα λέει 40. Δεν ήτανε. Τα χέρια εδώ δεν είναι πέναλτι. Εκτός από αυτό το πέναλτι, δεν ξέρω αν φέτος έχουμε πάρει κάποιο άλλο που να ήταν δηλαδή τόσο τραβηγμένο. Το άλλο που πήρες, με ποιον πήρες, με τη Λεωφόρο που ήταν από πίσω ο παίκτης, με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη. Ήταν από πίσω ο παίκτης, κάνει έτσι την μπάλα και δίνει πέναλτι. Γιάννη, παγκοσμίως... Άκουσε, Γιάννη, να μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Παγκοσμίως, Γιάννη μου, παίκτης που είναι από πίσω και ο μπροστά ο αμυντικός να κερδίζει πέναλτι, δεν έχω ξαναδεί, ρε Γιάννη.
Δεν έχω ξαναδεί, ρε. Το θέμα είναι ότι φάνηκε. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε πρώτοι και να, είμαστε, να μην έχουμε χάσει ακόμα, αλλά φάνηκε η διαφορά και στη Λεωφόρο. Δηλαδή, εγώ το βλέπα από εδώ. Είχα και τέτοιο. Θα σου λέω παρήγο να πάθω 10 κεφαλικά. Δηλαδή, εντάξει, ήταν, κεφαλικό τώρα. Ναι, το καταλαβαίνω. Ήταν για 0-3 το παιχνίδι. Σωθήκαμε από τύχη. Μακάρι τουλάχιστον φέτος. Εγώ το θετικό που βλέπω είναι ότι τουλάχιστον φέτος μπορούμε να έχουμε μια αξιοπρεπή πορεία αν γίνουν και μια-δυο προσθήκες, γιατί σίγουρα εσύ θα κάνεις πολύ περισσότερες από μένα με στη διακοπή. Και δεν βλέπω εγώ να, αν κάνω κι εγώ μια-δύο, ίσως καταφέρω να τσικοντράρω μέχρι το τέλος, αλλιώς, γιατί τώρα έχω και δύσκολο πρόγραμμα, έτσι, δηλαδή τώρα το ξεκίνημα έχω... Τα επόμενα 5 παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα 4 είναι εκτός. Ναι, είναι και ζώρικα, είναι και δύσκολα. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα. Γιάννη μου, ένα άλλο. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ναι, στο μπάσκετ, κοίταξε να δεις. Εγώ μεγάλο, όταν μεγάλωνα με τον πατέρα μου, φαντάζομαι ότι μεγαλώσαμε με Γκάλι, με Πρέλεβιτς, με τέτοια ματ. Δηλαδή τότε, τα ξέρεις εσύ, τότε δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχαν καν ντέρμπι. Στο μπάσκετ ήταν Άρης ΠΑΟΚ τα ντέρμπι. Παρ' όλα αυτά, το μπάσκετ, κοίταξε να δεις. Για μένα, αν θες να μιλήσουμε ανοιχτά, έχουμε 5 κανονικά έτσι, ευρωπαϊκά. Δηλαδή, εγώ το 96 δεν το βάζω καθόλου και σε κουβέντες που κάνω, δηλαδή με δικούς μου, τσακωνόμαστε, γιατί εμένα μου αρέσουν τα αστέρια να είναι καθαρά και λαμπερά στη φανέλα, έτσι. Και όχι με συγγνώμες από Μπαρσελόνες και από FIBA και τέτοια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και στο μπάσκετ το ίδιο είναι. Τώρα όταν είχες Διαμαντίδη και Σπανούλη, που εμένα όταν, όταν έφυγε ο Σπανούλη και πήγε στον Ολυμπιακό, ήταν σαν να μου ξεριζώσαν την καρδία, γιατί ήταν μαζί με τον Γκάι, πιστεύω ότι είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες που έχει βγάλει η Ελλάδα στο μπάσκετ. Ακριβώς. Έτσι. Από εκεί και πέρα, φέτος βλέπω ότι, εντάξει, πέρυσι ήταν η ομάδα, δεν μπορούσα να τη βλέπω καθόλου. Φέτος βλέπω ότι υπάρχει ένα καλύτερο ρόστερ σε σχέση με πέρυσι πάντα, για να σε προλάβω, όχι σαν το δικό σου, γιατί δυστυχώς το μπάσκετ θέλει να έχει κορμό, να έχει Έλληνες, να ξέρουν που παίζουν. Αυτό είναι το καλό του Ολυμπιακού, ότι έχει κρατήσει ένα κορμό και χτίζει πάνω σε αυτό, να δεν ξυλώνει την κάθε χρονιά και να κάνει 10 μεταγραφές και να παίρνει άλλους μαύρους και άλλους κίτρινους και άλλους πορτοκαλί και να χτίζει από την αρχή. Για τον μπάσκετ, φίλε, δεν ξέρω φέτος. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτερα από πέρυσι, με το ότι δεν θα τερματίσουμε, δηλαδή, να ξέρεις, να είμαστε... Δηλαδή, πέρυσι τα play-off ήταν 3-0, φέτος θα είναι 3-2, λες. Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, αλλά έχει κάποια νεκρά διαστήματα τα οποία, επειδή δηλαδή και παλιότερα ασχολιόμουν πάρα πολύ με μπάσκετ, έχει κάποια νεκρά διαστήματα τα οποία μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος και δεν ξέρω, θα τα δούμε στα μεταξύ μας παιχνίδια τώρα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι και πάλι έχει τον πρώτο λόγο, πιστεύω ότι δεν θα το πάρεις τόσο εύκολα όσο πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι εγώ φαντάζομαι τα play-off δεν τα είδα καθόλου, δηλαδή και το έπαιξα και 3-0 επειδή έχω και το μικρόβιο του τζόγου δυστυχώς. Το έπαιξα 3-0, δηλαδή καληνύχτα σας, δεν ασχολήθηκα καθόλου, δεν είναι σαν κοντράρα με κανένα μάτς. Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιάννη, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 12 χρόνια από το 2010 μέχρι τώρα έχει πάρει 110 κούπες στον Εραστέχνη, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 6. Ναι. Τι γίνεται εκεί? Κοίταξε να δεις, Τάκη, μετά, πριν κλείσουμε, μετά θέλω να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Στον Ερασιτέχνη, προφανώς, κοίταξε, εγώ επειδή ασχολούμαι και με το εμπόριο, έχω μαγαζί εδώ στο Ηράκλειο, είναι όλα θέμα οικονομικό, τι επιχειρηματίες είσαι από πίσω και τι θέλουν να χτίσουν. Τώρα ο Παναθηναϊκός, όταν έχει ένα συγκεκριμένο μπάτζετ, το οποίο φτάνει μέχρι τη σκάλα νούμερο 5 και έχει δύο αθλήματα, θα τα χώσει εκεί. Όταν ο Ολυμπιακός έχει ένα μπάτζετ το οποίο φτάνει μέχρι το 20, θα χώσει τα 15 στα δύο κέρια αθλήματα και θα μοιράσει τον Ερασιτέχνη τα άλλα 5. Ναι, ξέρεις γιατί σε ρωτάω, εγώ το πάω λίγο πιο βαθιά. Δεν μπορώ να ακούω, ρε φίλε Γιάννη, παντοτινός πρωταθλητής όλα τα σπορ.
Πότε έγινε αυτό, ρε Γιάννη, και το λέτε έτσι με παλμό και πηδάτε αυτό, μέσα στο... Αυτό τώρα, ρε Στάκη, είναι η ύμνη των ομάδων μας δημιουργηθήκαν όταν δημιουργηθήκαν και οι ομάδες. Δηλαδή, είχατε πάρει... Όταν φτιάχτηκε ο ύμνος... Γιάννη, ένα λεπτό. Γιάννη, ένα λεπτό. Μη μου τα χαλάς, Γιάννη. Δηλαδή, ο ύμνος του Παναθηναϊκού... Πρωταθλήτρια και τέτοια. Αυτά τα φτιάξαμε. Γιάννη, ένα λεπτό. Δηλαδή... Με αυτά ζούμε και με αυτά θα πεθάνουμε. Κάτσε, ρε παιδί, με αυτά θα πεθάνουμε, ναι. Αλλά δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο ύμνος του Παναθηναϊκού φτιάχτηκε όταν εσείς παίρνατε πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα. Δεν σε άκουσα, Τάκη, συγγνώμη. Λέω, ο ύμνος του Παναθηναϊκού φτιάχτηκε όταν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα. Ο ύμνος του Παναθηναϊκού φτιάχτηκε έτσι για να το πάρει τον κόσμο και να το τραγουδάνε και να γουστάρουν. Α, δεν έτσι, ναι. Και εγώ μπορώ να φτιάξω ένα ύμνο τώρα για να όχι, εντάξει, Γιάννη. Ότι είναι και αλήθεια. Άντε, ναι, αυτό θέλω. Δηλαδή θέλω, ρε παιδί μου, να καταλάβω κάποια πράγματα. Γιάννη, άλλη μια ερώτηση και ρώτησα μου τι άλλο θες. Με τη Δέσποινα Παπαδοπούλου, τι γίνεται, ρε Γιάννη, που βγαίνει και λέει το πληρώσαμε και το πάρουμε. Κοιτάξτε, εγώ αν ήμουν, επειδή δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτά που λέει είναι και αλήθεια, να τώρα τα πούμε ανοιχτά. Εγώ αν ήμουν και φορούσα τη φανέλα του Παναθηναϊκού τότε και έβγαινε η κάθε γκόμενα ή η κάθε να μην πω, ναι, για ναι, να μην βρίσω χέρι. Καλά το λες, ναι. Την επαύριο το πρωί θα ήμουν στην πόρτα της. Μπράβο. Αυτό αν το έχω πει, άκου Γιάννη. Αν τη φανέλα του Παναθηναϊκού για να φτάσω μέχρι τον τελικό. Καλά. Όχι ομάδα, μπορεί να ήμουν κολόφαρδος, μπορεί να μου είχα καλή κλήρωση. Μα δεν μπορεί έγινε κολόφαρδος. Να κοιμήθηκε ο Θεός όπως είπε η Ελλάδα το Euro το 2004. Άκουσε Γιάννη. Ήταν ωραίο αυτό που είπες, εγώ το λέω σε κάθε εκπομπή, να πάνε οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τώρα που ζει η Δέσποινα στην Κηφισιά, να τη ζητήσουν το λόγο. Το λέω, ναι, το λέω εδώ και 15 χρόνια. Δεν έχει πάει κανείς, ρε Γιάννη. Ναι, ισχύει. Και το τελευταίο θέλω να συζητήσουμε, ναι, όχι βασικά να συζητήσουμε, είναι ένα προβληματισμό που έχω γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά. Όλο αυτό που έχει φτιαχτεί, όλα αυτά που ακούμε και δεν πρόκειται, γιατί εγώ τώρα είμαι 42 χρονών, βλέπω μπάλα πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ο Θεός δεν μου δώσε γιο, μου δώσε κορούλα, αλλά δεν πειράζει να τη βάλω και αυτή. Να σου ζήσει η κόρη σου. Μια χαρά είναι η κόρη σου. Και είναι εγώ για να χαιρόμαστε τα παιδιά μας και να τα προσέχουμε γιατί κυκλοφορούν πολύ. Βεβαίως. Εκεί πέρα έξω. Συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς, όταν ανοίγω εγώ το πρωί, πάω στο μαγαζί μου. Ρε παιδί μου, παίρνω το καφεδάκι μου και λέω ρε, πού είσαι να κάτσω να δω τα πρωτοσέλιδα, να κάτσω να διαβάσω. Έχω την κάβλα μου να δω. Και βλέπω ότι εκεί έξω, σε όλους τους τομείς, αλλά τώρα μιλάμε για την μπάλα, υπάρχει τέτοια γαμημένη παραπληροφόρηση στα πάντα. Στα πάντα, δηλαδή. Θα βγει ένα site το οποίο του μπορεί να το πληρώνει ο Σαββίδης και να θέλει να βρίζει τον Ολυμπιακό. Γίνεται δηλαδή, αυτό. Αυτό γίνεται. Και θα λέει, δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά. Δεν πρόκειται. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση στον κόσμο. Χτίζουμε τις νέες γενιές χωρίς να ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, παίρνει ο άλλος. Γνωρίζω εγώ ένα πιτσιρικά Παναθηναϊκό 15 χρονών και το μόνο που κάνει είναι να βρίζει. Και του λέω ρε Πουστή, έλα εδώ. Γιατί μάθει πιο παλιά την ιστορία. Έλα να μάθουμε την ιστορία μας. Γιατί έχουμε κάνει και καλά, έχουμε κάνει και κακά. Και αυτό που λες εσύ τότε έπρεπε να έχετε ψηφίσει να έχει πέσει ο Παναθηναϊκός. Φίλε, εγώ. Να πέσει, γιατί μπορεί από τότε να ξαναχτιζόταν διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ομάδα. Έτσι πιστεύω και εγώ. Και η ΑΕΚ φέσωσε 300 εκατομμύρια και έπεσε κατηγορία. Όχι να ξανανεύει σε δύο χρόνια και να πηδήσει δύο κατηγορίες. Να έχει πέναλτι, πες κύριε να ξεχρεώσεις και δεν έχεις τα αρχεία να τα πληρώσει από την τσέπη σου. Ναι, πέσε. Θα ξεχρεώσει, θα κάτσει και πέντε χρόνια τη ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια. Εθνική, δεν θα ξανανεύει. Σωστό. Κατηγορία. Αυτό είναι σωστό που λες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Την υγειά μας να έχουμε, η Ελλάδα μας είναι μικρή, να προσέχουμε τα παιδιά μας. Ναι ρε Γιάννα, ρε αυτό. Θα είναι τιμή μου να τα λέμε πότε-πότε. Όποτε θες. Αν Γιάννης από Ηράκλειο. Όποτε θες, Γιάννη, να με παίρνεις τηλέφωνο. Καλά να είμαστε και εύχομαι στο δεύτερο γύρο να γίνουν ωραία μάτς. Ναι, να γουστάρουμε, να κάνουμε την κατσούρα μας. Βεβαίως. Γιατί αυτό μας έχει μείνει. Και όλα καλά. Το πάρει το τέλος ο καλύτερος. Δεν θα πω να το πάρω εγώ. Αντικειμενικός. Άμα κοιμηθεί ο Θεός και είμαι καλύτερος, θα το πάρω. Αλλιώς δεν πειράζει. Γιάννη, χάρηκα που τα πάμε. Σου εύχομαι υγεία σένα και την οικογένειά σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Εγώ χαίρομαι να υπάρχουν τέτοιοι οπαδοί. Και ας είναι και Παναθηναϊκός.
Λοιπόν, εμπρός. Ναι, είπε και κάτι ο Γιάννης, ήθελα να το ρωτήσω, εγώ με πρόλαβε και το είπε. Έπρεπε ο Ολυμπιακός να ψηφίσει να πέσει στη Β' Αθνική. Παιδιά, ένα πράγμα με έχει πληγώσει από τον Ολυμπιακό.